ο Άγιος Βασίλης, κάθε Χριστούγεννα είναι εδώ. Σήμερα θα μας κάνει την τιμή, είπαμε, να μπει σε αυτή τη δεξαμενή με τις ζωγραφιές των παιδιών. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Άι Βασίλη πάνω στο έλκυθρο να κουβαλάει τα δώρα και να μπαίνει από καμινάδες. Ωστόσο, ο Άγιος Βασίλης, ως Άγιος των Χριστουγέννων, έχει φαντασία και μπορεί να κάνει απίστευτες προσπάθειες για να βρεθεί κοντύτερα σε όλα τα παιδιά. Έτσι λοιπόν βούτυξε στο νερό και βρέθηκε κοντά στα παιδιά που τον περίμεναν στο ενιδρίο Κρήτης. Μια συνήθεια που τηρεί κάθε χρόνο την ημέρα που ξεκινούν οι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων στο θαλασσό κόσμο. Ήρθε επιτέλους! Ήρθε ο Άγιος Βασίλης όπως κάθε χρόνο εδώ στο ενιδρίο. Βλέπετε, έχουμε πλημμυρίσει και με ζωγραφιές παιδιών. Εδώ πέρα είμαστε σαν γκαλερί τέχνη σήμερα. Λοιπόν, είναι η πρώτη μεγάλη μέρα των εκδηλώσεων και όπως βλέπετε πολλοί κόσμος έχει μαζευτεί. Έχουμε τους μικρούς μας καλλιτέχνες που έχουν κάνει αυτά τα φανταστικά έργα και τα υπόλοιπα που έχουν βυθιστεί μέσα στη δεξαμενή του ενιδρίου για να γιορτάσουμε όλοι μαζί και αυτά τα Χριστούγεννα με ένα πολύ πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ο Άγιος Βασίλης βούτυξε λοιπόν στο νερό και κολύμπησε δίπλα στα ψάρια και ανάμεσα στις ζωγραφιές που διακρίθηκαν. Ζωγραφιές μαθητών από όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν σε διαγωνισμό. Το ενιδρίο πολλοί το γνωρίζουν και το αγαπάνε ακόμα πιο πολύ. Το πρόγραμμα κάθε χρόνο έχει και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μας ενδιαφέρει να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάντα. Αλλά κυρίως θέλουμε να διασκεδάσουμε τέτοιες μέρες που είναι και κάθε χρόνο έχουμε, νομίζω, μια παράδοση εδώ στο ενιδρίο να κάνουμε χαρούμενους και μικρούς και μεγάλους. Η διαδικασία της βουτιάς στο Άι Βασίλη ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους, παιδιά από σχολεία που είχαν σπεύσει να παρακολουθήσουν τον Άγιο Βασίλη σε περιπέτειες, που μόνο χαμόγελα σχημάτισαν στα πρόσωπα των παιδιών. Οι εκδηλώσεις συμβαίνουν κάθε μέρα εδώ στο ενιδρίο από σήμερα μέχρι και τα Θεοφάνεια. Από τις 11 μέχρι τις 2 μπορεί κάποιος να έρθει και να συμμετέχει χωρίς κάποια επιβάρυνση σε όλες τις εκδηλώσεις, απλά για να περάσουμε καλά και να γιορτάσουμε χαρούμενα τις γιορτές.